ημών του Ιησού Χριστού και την κάθοδο στο σκότος και τον ζώφο του κόσμου, του ηλίου της δικαιοσύνης, η οποία ανέστρεψε τον ουρού του χρόνου και της ιστορίας και από κάθοδο προς τον Άδη τον έκανε ανύψωση προς την οριστική άνοιξη της αιωνιότητας. Ρίζα και αρχή όλων των δεσποτικών εορτών, στις οποίες μνημονεύουμε κατέτος την σωτηρία μας, η εορτή αυτή του Ευαγγελισμού πρέπει να εορτάζεται πάντα στην ίδια ημερομηνία. Επειδή σύμφωνα με αρχαία παράδοση, ο κόσμος δημιουργήθηκε από τον Θεό κατά τον μήνα Μάρτιο και στις 25 Μαρτίου ακριβώς ο Αδάμ, πλανηθείς από την υπόσχεση του Όφεως και θέλοντας να γίνει Θεός, παρέβη την Θεία Εντολή και εξορίστηκε από τον Παράδεισο. Άρμοζε λοιπόν η ίαση της φύσεώς μας να επιτελεστεί ως δεύτερη δημιουργία δια των ιδίων μέσων και τις ίδιες ημέρες όπως η πτώση μας. Και καθώς το ανθρώπινο γένος υποδουλώθηκε στον θάνατο δια της παρακοής της Εύας, στην άνοιξη του κόσμου άρμοζε να λυτρωθεί κατά το Μάρτιο μήνα δια της υπακοής της Παρθένου. Αναπτύσσοντας με θαυμαστό τρόπο αυτή την θεολογία των αντιστοιχειών στην οικονομία της σωτηρίας, ο Άγιος Ειρηναίος Λουγδούνου γράφει σχετικά «Και ως εκείνη εξυπατήθη στο παρακούσε του Θεού, ούτως και αυτή επίστη υπακούσε το Θεό. Ίνα της Παρθένου Εύας, η Παρθένους Μαρία γέννηται παράκλητος». Και ως συνεδέθη το θανάτο το γένος των ανθρώπων δια Παρθένου, ελήθη δια Παρθένου. Αντί ταλαντευθύσεις της παρθενικής παρακοής δια της παρθενικής υπακοής. Μετά την πτώση μας ο Θεός, μακροθυμών μέσα στην άπειρη ευσπλαχνία Του, προετοίμασε σιγά σιγά την ανθρωπότητα από γενεά σε γενεά, με γεγονότα άλλοτε ευμενή και άλλοτε δυσμενή, στην πραγματοποίηση του μεγάλου μυστηρίου, το οποίο κρύπτεται προαιωνίως στη Τριαδική Βουλή, την ενανθρώπιση του Λόγου. Ενώ ο Κύριος γνώριζε ήδη εκ των προτέρων ποιο θα ήταν το σφάλμα του ανθρώπου και οι τραγικές του συνέπειες, παρόλα αυτά δημιούργησε την ανθρώπινη φύση, έχοντας κατά νου το πέρας αυτού του μυστηρίου, ώστε να ετοιμάσει μία μητέρα, η οποία με την ωραιότητα της άσπηλης ψυχής της, περιβεβλημένης με τα στολίδια όλων των αρετών, θα ήλκε επάνω της το βλέμμα του παντοδύναμου και θα απέβαινε νηφική παστάδα του Λόγου, δοχείων του τα πάντα περιέχοντος, παλάτιων του υπουρανίου βασιλέως και πέρας του θείου σχεδίου. 6 μήνες μετά τη θαυματουργή σύλληψη εκείνου, που επρόκειτο να είναι σε όλα πρόδρομος του Σωτήρος, ο Γαβριήλ, ο άγγελος της Θείας Ευσπλαχνίας, στάλθηκε από τον Κύριο στη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας προς την Παρθένο Μαρία, η οποία μετά την έξοδό της από τον ναό είχε μνηστευτεί τον δίκαιο και αγνό Ιωσήφ, ώστε να γίνει εκείνος φύλακας της παρθενίας της. Φανερώθηκε ευνίδια στην κατοικία με ανθρώπινη όψη, κρατώντας ράβδο και χαιρέτησε εκείνη που θα γινόταν των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, λέγοντας «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου». Παραξενεμένη από την εμφάνιση αυτή, η Μαρία άφησε να πέσει το αδράχτη της και ταραγμένη από τα λόγια αυτού του ασωμάτου, αναρωτιόταν μήπως αυτό το χαρμόσυνο άγγελμα δεν ήταν όπως και στην Εύα, παρά μία ακόμη πλάνη από εκείνον που μπορεί να μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός. Ο άγγελος όμως την καθησύχασε λέγοντας «Μη φοβού Μαριά, έβρες γαρ χάριν παρά το Θεό, μη παραξενεύεσαι από την εμφάνισή μου και από αυτά τα χαρμόσυνα λόγια, επειδή πλανηθείς άλλοτε από τον Όφη, η φύση σου καταδικάστηκε σε κόπους και οδύνες, γιατί ήρθαν ως αναγγείλω την αληθινή χαρά και την απολύτρωση από την κατάρα της πρώτης μητέρας, ιδούς η λήψη και τέξη ιών, εκπληρώνοντας την πρόρηση του προφήτου Ισαΐα που έλεγε «Ιδού η Παρθένος εν γαστρή, έξι και τέξετε ιών,
και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν, ούτως έστε μέγας και Υιός υψής του κληθήσετε. Ακούοντας τα απίστευτα αυτά λόγια, η Παρθένος αναφώνησε, «Πώς έστε τούτο επί άνδρα ου γινώσκω, δεν έθετε σε αμφισβητήσει τα θεία λόγια, από έλλειψη πίστεως όπως ο Ζαχαρίας που τιμωρήθηκε γι' αυτό με αλαλία, αλλά αναρωτήθηκε τι είναι τρόπο το μυστήριο αυτό μπορούσε να πραγματοποιηθεί στην περίπτωσή της, χωρίς την γαμήλια ένωση που είχε καταστεί ο νόμος αναπαραγωγής του γένους των ανθρώπων, του υποταγμένου στη φθορά. Κατανοώντας τις αφιβολίες της, ο άγγελος δεν την έψαξε καθόλου, αλλά της εξήγησε τον καινοφανή τρόπον αυτής της συλλήψεως. Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμη υψής του επισκιάσιση. Κατόπιν, αφού της υπενθύμησε ότι η Ελισάβετ, την οποία αποκαλούσαν στήρα, συνέλαβε Υιός τα γεράματά της, της κατέδειξε ότι ο Θεός όπου βούλεται νικάται φύσεως τάξης και την διαβεβαίωσε ότι με την επέλευση του το Άγιο Πνεύμα επρόκειτο να επιτελέσει θαύμα εις έτη μεγαλύτερο από την δημιουργία του κόσμου. Κλίνα στους ουρανούς, ο βασιλεύς του σύμπαντος, ότα πάντα πληρών εαυτόν εκένωσεν, από άφατη συγκατάβαση, ώστε να κατοικήσει εντός της, να ανακραθεί σε ένωση με την ανθρώπινη φύση ασυγχύτως και να ενδυθεί την ανθρώπινη σάρκα, βαμμένη με το παρθενικό αίμα της, σαν βασιλική πορφύρα. Κλείνοντας τότε το βλέμμα της ταπεινά στη γη, αποδεχόμενη το θείο σχέδιο με όλο της το θέλημα, η Παρθένος αποκρίθηκε. «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γέννητό μη κατά το ρήμα σου». Με τα λόγια αυτά αποδέχθηκε και μαζί της όλη η ανθρώπινη φύση, την έλευση σε αυτή της θείας δυνάμεως, που της μετέδιδε ο λόγος του Αγγέλου. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή συντελέστηκε η σύλληψη του Σωτήρος. Ο Υιός του Θεού γίνεται Υιός του ανθρώπου, ένα πρόσωπο σε δύο φύσεις. Ο Θεός ενδύεται την ανθρωπότητα και η Παρθένος γίνεται αληθινά Θεοτόκος, έτσι ώστε χάριν αυτής της ανταλλαγής φυσικών ιδιωτήτων, οι άνθρωποι λυτρωμένοι από τη φθορά, δύνανται να γίνουν Υιοί Θεού κατά χάριν. Η εκπλήρωση του μυστηρίου αυτό της ανθρωπίσεως, αγνώστου ακόμη και στους αγγέλους, δεν υπήρξε επομένως μόνον έργον του Πατρός, εν τη συγκαταβάση του, του Υιού που κατήλθε εκ των ουρανών και του Πνεύματος που επισκίασε την Παρθένο. Αλλά ο Κύριος προσδοκούσε αυτήν που την είχε διαλέξει από όλες τις γυναίκες να πάρει ενεργό μέρος με την ελεύθερη και εκούσια συγκατάθεσή της, ώστε η σωτηρία του ανθρώπινου γένους να αποτελέσει έργο από κοινού του Θείου θελήματος και της ανθρώπινης πίστεως. Επομένως, διαμέσου μιας ελεύθερης συνέργειας της ανθρωπότητος, με τη Θεία Βουλή εκπληρώθηκε το μέγα μυστήριο που προετοιμαζόταν προπάντων των αιώνων. Εκείνος εν ανθρώπισε ή να εμείς θεοποιηθόμεν, και η Παρθένος, η νύμφη ή ανύμφευτη, αποβαίνει για την ανακαινισμένη φύση πηγή και αιτία παντός αγαθού. Προαναγγελθήσα από τις προτυπώσεις των προφητών, όπως η άφλεκτος βάτος, το όρος του οποίου ου ετμήθη λίθος, η πύλη και κλεισμένη από την οποία θα διέλθει μόνο ο Θεός, η Θεοτόκος είναι ζώσα κλίμαξ, δια της οποίας κατήλθε ο Θεός και επιτρέπει στους ανθρώπους να ανέλθουν στον ουρανό. Ανοίγεται στους ανθρώπους ένας νέος τρόπος υπάρξεως, η Παρθενία, χάρη στην οποία το σώμα του ανθρώπου κατά το παράδειγμα της καλείται να γίνει ναός Θεού. Η κτήσης ολόκληρη που υπετάγει άλλοτε στη φθορά από την αμαρτία του ανθρώπου προσδοκούσε και εκείνη το ναι της Παρθένου που ανήκειλε την απαρχή της λύτρωσης. Γι' αυτό σήμερα τα ουράνια και τα επίγεια ενωμένα σχηματίζουν εορταστική χοροδία με τους Υιούς του Αδάμ για να δοξάσουν το Θεό τιμώντας τη σύλληψή του δια της ανύμφευτης μητρός του. Θεός και αγάπης προσέχεται.
Ελέ.